Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, παρέθεσε την τελευταία του δεξίωση για τον εορτασμό της ελληνικής ανεξαρτησίας, αφού φέτος είναι η τελευταία χρονιά της δεύτερης θητείας του. Στην ομιλία του, ο κύριος Ομπάμα, αφού καλωσόρισε όσους Έλληνες βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε αρχικά στον Λευκό Οίκο στα ελληνικά. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος, αφού και φέτος είπε σε σπαστά ελληνικά «Ζήτω η Ελλάς», σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους. This is not just a relationship between governments. This is a relationship between fans and between friends. And those bonds cannot be broken. So the United States of America will be Greece's unwavering friend and partner every step of the way. Joe Biden and I have been extraordinarily honored throughout our public service. From the day I first ran, the Greek-American community, mostly in Chicago at that time, was incredible friend and supporter of mine, and that is something that I will always cherish. And I know that Joe Biden feels the same way. Zito y Elas. Στον Λευκό Οίκο παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος ως επίσημος προσκεκλημένος στην καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν της ελληνοαμερικανικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών επί τη ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Χατζημάρκος στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα Αμερικής παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα και ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τη συμμετοχή του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν στη δεξίωση ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης και ο πρέσβης της Ελλάδος στη ΣΥΠΑ Χρήστος Παναγόπουλος. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν επίσης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κώστας Μπακογιάννης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου είχε την ευκαιρία για μια σειρά σημαντικών και επικοδομητικών επαφών με εξέχοντες προσκεκλημένους όπως Ελληνοαμερικανούς που υπηρετούν σε ομοσπονδιακά και πολιτιακά αξιώματα, προέδρους και στελέχη Ελληνοαμερικανικών φορέων, επιχειρηματίες και διακεκριμένους ομογενείς που διαπρέπουν σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στα 30 χρόνια που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκδήλωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλείται επισήμως την δεξίωση του Αμερικανού Προέδρου στο Λευκό Οίκο, γεγονός που κρίνεται ως ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας και ανοίγει νέες προοπτικές για τον τόπο, ο οποίος προσελκύει πλέον διεθνές ενδιαφέρον σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κ. Χατζημάρκος θα έχει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ενώ έχει προγραμματίσει σειρά επαφών με εξέχοντες επιχειρηματίες και τουριστικούς παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη Νέα Υόρκη, με σκοπό την προώθηση του τουρισμού και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος που θα προσδώσουν δυναμική όθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης βρίσκονται στο Λευκό Οίκο. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι το χρώμα εκείνο που θέλουμε για να κοιτάξουμε μπροστά. Και ξέρετε, στο εξωτερικό, παντού θέλουν σοβαρούς συνομιλητές και μια σοβαρή πολιτική. Αυτό κάνει η περιφέρεια, αυτό δείχνει κάθε μέρα. Και ξέρετε, υπάρχει αισιοδοξία στο μέλλον αν βαδίσουμε σε αυτό το δρόμο. Σοβαρότητα, πειθαρχημένη δουλειά και όραμα για το μέλλον. Εκεί μπορούμε.